Από την πρώτη μέρα, με επίσημες ανακοινώσεις, σταθήκαμε στο πλευρό των εργαζομένων της Χαλιβουργίας Ελλάδος και ζητάμε συγγνώμη που δεν ήρθαμε νωρίτερα εδώ αυτοπροσώπως, αλλά θέλω να ξέρετε πως και εμείς εργαζόμενοι είμαστε και δεν μας το επέτρεπαν οι συνθήκες. Από εδώ και πέρα, με τους ελάχιστους πόρους τους οποίους έχουμε, γιατί δεν μας χρηματοδοτεί κανένας και δεν μας πληρώνει κανένα κράτος και κανένας λουκιάνος δεν από πίσω μας, με τους ελάχιστους πόρους που έχουμε, θέλουμε να γνωρίζετε πως είμαστε στο πλευρό σας. Και κυρίως εκφράζουμε την ηθική συμπαράστασή μας, την αγάπη μας και καλή δύναμη σε όλους. Συγχαρητήρια και να συνεχίσετε αυτόν τον ωραίο αγώνα. Έχουμε όλη την Ελλάδα στο πλευρό μας. Βλέπουμε τι γίνεται, για παράδειγμα, στο μαύρο μέτωπο της κυβέρνησης, όπως είναι το Πασόκ, το ΛΑΟΣ, που πήγε μαζί με την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Σήμερα βλέπουμε πολύ καθαρά, Βορύδη και ο Γεωργιάδης προσχωρούν σε αυτό το μέτωπο, κόντρα και στο αυτό. Είναι πολιτικά παιχνίδια που θέλουν όμως να σακίσουν τους εργαζόμενους.